Πάμε λοιπόν ζωντανά στον καθηγητή Γίκα Μαγιορκίνη, και εκπρόσωπο τη Επιτροπή των Ειδικών του Υπουργείου. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Ε, ομολογώ Καλησπέρα. ότι δεν είναι καλό ότι σα ξαναβλέπουμε μετά από καιρό σε κεντρικό δελτίο. Πρέπει να το πω αυτό. Και τρόμαξα το πρωί όταν είδα την ανακοίνωσή σα ότι έχουμε 41% πάνω τα... τι νοσηλίε, δεν τα κρούσματα, νοσηλίε στη χώρα μα. Εκεί ανησύχησα. Και θέλω να ρωτήσω αν με τα δεδομένα, όπω βλέπετε να εξελίσσεται, μπορεί να ξαναζήσουμε τον εφιάλτη του περασμένου καλοκαιριού όταν ήμασταν πολύ καλά τέτοια εποχή και τον Αύγουστο ήρθε η Δέλτα. Ε, θεωρώ ότι με βάση τα στοιχεία που είδαμε στην Νότια Αφρική και στην Πορτογαλία θα δούμε αύξηση. Ε, αύξηση και στην πίεση στο σύστημα υγείας. Α. Ωστόσο, ε, ναι, θα υπάρξει μια αύξηση στο σύστημα υγείας. Θεωρώ όμως ότι με βάση το προφίλ που βλέπουμε αυτή τη στιγμή θα είναι διαχειρίσιμη χωρίς να χρειάζονται μέτρα. Κάτι επιπλέον σε αυτή τη φάση. Ε, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα το παρακολουθήσουμε στενά. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει χώρα η οποία χρειάστηκε να πάρει επιπλέον μέτρα για αυτήν την το κύμα ή τα ή όπως αναλόγως τώρα υπό ποια γωνία το βλέπουμε. Κύριε καθηγητά, ε, βλέπετε τώρα είναι, και είμαστε 5. πολύ νωρίς Ιούνιο και ναι. είπατε 41% αύξηση στις Βλέπετε να πηγαίνουμε έτσι όλο το καλοκαίρι, δηλαδή να αυξάνονται και τον Ιούλιο mm -hmm. και τον Αύγουστο ή κάποια στιγμή αυτό θα σταματήσει. Ε... Τα μοντέλα προβλέπουν μια ε, μεγάλη αύξηση αρχικά όπως είδαμε ας πούμε και με την Όμικρον εκεί το Δεκέμβριο και μετά θα φτάσει, θα πιάσει ένα πλατό. Ε, το λογικό είναι δηλαδή να δούμε μια αύξηση ξέρω εγώ, για μία-δύο εβδομάδες ναι. και μετά στη συνέχεια ε, αφού φτάσει το πλατό ναι. ε, δεν μπορώ να πω σε ποιο επίπεδο θα είναι δεν θεωρώ ότι θα φτάσει τα 20.000 ε, τις 20.000 διαγνώσεις ε, δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι πολύ πιθανό να φτάσει χωρίς να, χωρίς να το αποκλείσω ε, πιστεύω θα είναι εκεί μεταξύ 15.000 και 20.000 διαγνώσεις Μες στον Ιούλιο αυτό ε, μέχρι, το, μέχρι τις αρχές Ιουλίου θα έλεγα. Ναι. Είναι, και μετά, η, η, κατάσταση εξελίσσεται γρήγορα. Δεν, δεν, δεν είναι κάτι μετά, που, αργό πηγαίνει. Που, που Στη συνέχεια θα, θα, δούμε ένα πλατό, δηλαδή θα αρχίσει να κινείται εκεί σε, και θα πέφτει σταδιακά. Ε, πιστεύω μέχρι τα μέσα Αυγούστου θα, θα, έχει, ε, θα έχει, πέσει στο μισό από, 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 από την, κορύφωσή τη. Σε αυτό το διάστημα ε, που περιγράφεται Ιούλιο-Αύγουστο ναι. μπορεί να σας δούμε μια μέρα να λέτε επιστρέφουν οι μάσκες εκεί. Για παράδειγμα, λέω κάτι ήπιο ή όχι. Ε, είναι κάτι το οποίο θα το δει, δεν θέλω να, να αποκλείσω το οτιδήποτε, ωστόσο ε, το θεωρώ εξαιρετικά απίθανο. Mm. Θεωρώ εξαιρετικά απίθανο να δούμε το σύστημα υγείας σε σημείο που να χρειάζεται να πάρουμε οριζόντια μέτρα. Ε, ο κόσμος θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις ε, μάσκες βέβαια, ανάλογα με το προσωπικό του και το οικογενειακό του περιβάλλον. Ε, θα πρέπει να προστατεύσουμε τους ευάλωτους. Και θα ήθελα να τονίσω όσοι δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση, γιατί είναι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που δεν την έχουν κάνει, καλό είναι να πάνε να την κάνουν. Και οι δικαιούχοι τη τέταρτη, σε αυτού οι οποίου έχει ανοίξει για την τέταρτη, να πάνε να την κάνουν. Είναι ένα καλό χρονικό σημείο για να πάνε να κάνουν αυτέ τι δόσει. Περνάει το καλοκαίρι, φτάνουμε στο φθινόπωρο. Εκεί φοβάστε ότι αυτέ οι υποπαραγωγέ τη Όμικρον ή κάποια άλλη μετάλλαξη μπορεί να μα οδηγήσουν σε πιο δύσκολε καταστάσει ξανά εκεί προ Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου. Ε, τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου θα είναι το σημείο καμπής που θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί. Ε, δεν μπορώ να κάνω έτσι εύκολα πρόβλεψη ναι. για κοινό το τι θα γίνει και το τι θα χρειαστεί. Θεωρώ και εκεί ότι μπορεί να χρειαστούν κάποια ήπια μέτρα, ανάλογα βέβαια ε, και με την κινητικότητα. Μάσκης ή και κάτι ε, παραπάνω. Ναι, ε, δε, Θε, θεωρώ ήπια μέτρα, θεωρώ ναι. δηλαδή ότι δεν θα χρειαστεί κάτι παραπάνω από χρήση μάσκας ναι. σε κάποιους χώρους αλλά ε, και πάλι δεν θέλω να, να κάνω έτσι προβλέψεις που είναι εξαιρετικά δύσκολες ε, έχουμε δει και τον προηγούμενο Οκτώβριο Νοέμβρη και τον πιο προηγούμενο Οκτώβριο Νοέμβρη να, να έχουμε έτσι αυτές τις εκρήξεις ε, η Δέλτα ενώ την είχαμε όλο το καλοκαίρι έκανε την έκρηξή της εκεί Οκτώβριο Νοέμβρη εκεί είδαμε δηλαδή τη μεγάλη αύξηση. και για να Οπότε κλείσουμε θεωρώ ναι, ναι, πείτε, ολοκληρώστε. Θε, θεωρώ ότι εκείνο θα είναι το σημείο καμπή σε σχέση με αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, αυτό που θα δούμε θα είναι σε αυτό το χρονικό διάστημα. Εκείνη, θα εκείνη θα είναι την υπάρχει περίοδο, υπάρχει. λίγο νωρίτερα, θα μα καλέσετε να κάνουμε όλη τέταρτη δόση εμβολίου, αυτού που ξέρουμε τώρα, ενό επικαιροποιημένου που είπε και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Ε, ανάλογα με την. Διαθεσιμότητα του επικαιροποιημένου εμβολίου και κάποιοι οι οποίοι θα έχουν, ολοκλη... θα έχουν περάσει πάνω από 9 μήνε ή 10 μήνε, ίσω ναι. να είναι χρήσιμο να γίνει το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Αλλά δεν θέλω και πάλι να πω κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν, έχει, δεν Άρα, έχουμε ισχυρά στοιχεία. Προ τα εκεί πάμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Ένα επικαιροποιημένο εμβόλιο που θα αποφασίσετε τότε αν θα το κάνουν όλοι οι συγκεκριμένε κατηγορίε του πληθυσμού. Ναι, είναι, είναι εξαιρετικά πιθανό να το πω, εάν και εφόσον τα επικαιροποιημένα εμβόλια έχουν αδειοδοτηθεί και ε, φαίνεται ότι θα πάμε προς εκείνη την κατεύθυνση, όσοι άνθρωποι έχουν κάνει, να τους δοθεί δυνατότητα, όσοι άνθρωποι έχουν κάνει πάνω από 9 μήνε, α πούμε, το εμβόλιο, να του δοθεί δυνατότητα να κάνουν και το επικαιροποιημένο. Κύριε Καθηγητά, νομίζω ότι απαντήσατε σε όλα, γιατί τρομάξαμε με την ανακοίνωση. Και εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο ότι αν πάνε έτσι τα πράγματα, δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα. Θα περάσουμε ένα ξένια στο καλοκαίρι, χωρί κορονοϊό. Αλλά εντάξει, όταν είναι 500 άνθρωποι, α φορέσουμε και μια μάσκα. Αυτό καταλαβαίνω. Ε, ναι, σας... ε, ε, Εξαρτάται από την πίεση στο σύστημα υγεία. Όλα θα εξαρτηθούν από Το παρακολουθούμε στενά και αν δούμε ότι αυξάνεται η πίεση στο σύστημα υγεία. Εκεί θα υπάρχει και η δυνατότητα να δούμε τι διορθωτικές κινήσεις μπορούν να γίνουν. Να παρέμβετε με κάτι παραπάνω. Ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή Γκίκα Μαγιορκίνη.